Η συζήτηση του σχεδίου νόμου στην Επιτροπή επιβεβαίωσε πλήρως την αρχική κριτική που κάναμε για την ταχύτητα εισαγωγής συζήτησης και ψήφισής του. Γιατί για πολλωστή φορά, στη συνηθισμένη πλέον βέβαια τακτική όλων των κυβερνήσεων με τις διαδικασίες εξπρές, συζητιέται ένα πολύ σοβαρό ζήτημα που αφορά στην προστασία των κατατρεγμένων από τον πόλεμο, τη βαρβαρότητα και την εξαθλίωση και γύρω από το οποίο έχει συγκεντρωθεί μια πλούσια και σημαντική πείρα όλα τα προηγούμενα χρόνια. Η πείρα αυτή θεωρούμε ότι θα έπρεπε να ακουστεί και να απασχολεί στη σημερινή συζήτηση. Είναι πρώτα απ' όλα η πείρα του εργατικού και λαϊκού κινήματος, σωματείων, συλλόγων, επιτροπών, κατοίκων κλπ. Που μένουν πιστοί στο καθήκον της πραγματικής και ουσιαστικής αλληλεγγύης στους ξεριζωμένους πρόσφυγες και μετανάστες και δίνουν μαζί τους ενωμένοι ως ταξικά αδέλφια που δεν έχουν τίποτα να χωρίσουν, ανεξάρτητα από φύλο, φυλή, χρώμα ή θρησκεία, τον κοινό αγώνα ενάντια στον υπεραλιστικό πόλεμο και την εκμετάλλευση, ενάντια στην αντιλαϊκή πολιτική που τους συνθλίβει. Ελάχιστα άρθρα γράφτηκαν, η είδηση δεν πέρασε ούτε καν στα ψηλά γράμματα των μεγάλων μέσων ενημέρωσης, αλλά εμείς παρακολουθήσαμε με εξαιρετικό ενδιαφέρον και αντλήσαμε μεγάλη αισιοδοξία από την κινητοποίηση χιλιάδων μεταναστών εργατών γης στη Νέα Μανολάδα την περασμένη Κυριακή, μαζί με τους Έλληνες εργαζόμενους και τα εργατικά κέντρα της περιοχής που διεκδικούσαν νομιμοποίηση, εμβολιασμό, προστασία της υγείας τους, μεροκάματα, αξιοπρεπείς συνθήκες διαβίωσης. Για αυτή την πείρα μιλάμε, που αποκαλύπτει φυσικά και το μέγεθος της υποκρισίας όλων σας, όλων των μέχρι σήμερα κυβερνήσεων και τον άδικο χαρακτήρα των υφιστάμενων νόμων που θέλουν τους πραγματικούς παραγωγούς του κόκκινου χρυσού να είναι σχεδόν στην αφάνεια άνθρωποι αόρατοι, χωρίς χαρτιά και δικαιώματα, θύματα της πιο άγριας εκμετάλλευσης που κινδυνεύουν να βρεθούν ακόμα και μπροστά στο ρατσιστικό του φέκι του κάθε μεγαλοτσιφλικά. Αυτή η κατάσταση βέβαια επικρατεί και για χιλιάδες πρόσφυγες και μετανάστες, εργάτες στη γη και σε άλλους κλάδους όπως χαρακτηριστικά στον τουρισμό, όπου Έλληνες και ξένοι εργαζόμενοι βρίσκονται αντιμέτωποι με την αχαλήνωτη αυθαιρεσία της κάθε μεγαλοεργοδοσίας. Γι' αυτό και η συγκεκριμένη πείρα είναι πολύτιμη και χρειάζεται να μεταλαμπαδευτεί σε όλους τους εργαζόμενους. Είναι ακόμα η πείρα που θα έπρεπε να συζητηθεί με μεγάλη προσοχή αυτή των εργαζομένων στις υπηρεσίες ασύλου, στις δομές στον Εύρο, στα νησιά και στην ενδοχώρα, στις ΜΚΟ των δασκάλων και καθηγητών στα σχολεία, σχετικά με την εκπαίδευση των προσφυγόπουλων, των συντονιστών εκπαίδευσης, των κοινωνικών λειτουργών, των γιατρών και υγειονομικών που εργάζονται σε δομές ή νοσοκομεία, που εξυπηρετούν πρόσφυγες και μετανάστες και για το οποίο, αν θέλετε, ήταν τουλάχιστον προκλητική η χθεσινή τοποθέτηση της κυρίας Υπουργού, για τα οποία μάλιστα ζητούσε και τα ρέστα για την κατάσταση στην οποία βρίσκεται, το επίπεδο γνώσεων της γλώσσας κλπ. Και τα βήματα που έχουν γίνει στην ενσωμάτωση αυτών των ανθρώπων στην ελληνική κοινωνία. Όλα αυτά, όλοι αυτοί, αν έρχονταν να συμμετάσχουν στη συζήτηση, στην διαβούλευση γύρω από το συγκεκριμένο νομοσχέδιο, θα αναδείκνυαν ότι ακόμα και τα εντελώς αόριστα και στοιχειώδη που προβλέπονται στο νόμο για την προστασία των ξεριζωμένων, μένουν κενό γράμμα, είναι στην καλύτερη περίπτωση ένα ανέξοδο ευχολόγιο. Θα μιλούσαν για τις τεράστιες ελλείψεις σε υποδομές, υλικά και προσωπικό, για την τιτάνια προσπάθεια που κάνουν για την προστασία αυτών των ανθρώπων και σκοντάφτει στα εμπόδια του ασφικτικού νομοθετικού πλαισίου, της υποστελέχωσης και των ελλείψεων. Θα εξηγούσαν ότι η ίδια πολιτική που αφήνει χωρίς ουσιαστική προστασία τα θύματα του πολέμου και της καπιταλιστικής βαρβαρότητας, αφήνει και τους ίδιους τους εργαζόμενους στην εργασιακή ανασφάλεια και την ομοιρία. Κακοπληρωμένους ή και απλήρωτους για μήνες πολλές φορές, με τις απανωτές συμβάσεις ορισμένου χρόνου που συνεχώς ανανεώνονται για να καλύπτονται οι μεγάλες ανάγκες, αλλά σταματούν όταν πάψει το πακέτο της χρηματοδότησης για τις εργολαβίες κλπ.
Κύριε Υπουργέ, οι εργαζόμενοι στους ξενώνες των ασυνόδευτων ανηλίκων είναι απλήρωτοι για 4 μήνες. Και εσείς τους πετάτε το μπαλάκι των ευθυνών, μια στην Ευρωπαϊκή Ένωση, μια στις εργοδότηρες ΜΚΟ, με αυτούς τους όρους σχεδιάζετε την υποδοχή των προσφύγων, πατώντας, αν θέλετε, πάνω στις ευαισθησίες τους, στη φιλοτιμία των εργαζομένων, τους οποίους βέβαια στο τέλος στέλνετε στην ανεργία. Αυτοί οι εργαζόμενοι λοιπόν θα μιλούσαν για τους αγώνες και τις διεκδικήσεις τους, θα πρόβαλαν τα δίκαια αιτήματά τους, αυτά που ήρθαν να προβάλλουν και στο Υπουργείο σας, αλλά δεν βρήκαν κανέναν να τους ακούσει. Γι' αυτό σας τα μεταφέρουμε εμείς εδώ στη Βουλή, για να μην δηλώνετε και άγνοια. Τέλος, πολύτιμη είναι η πείρα των κατοίκων στις περιοχές όπου βρίσκονται οι δομές ή έχουν δοθεί ή έχουν δεχθεί όλα αυτά τα χρόνια τον προσφυγικό πληθυσμό στον Εύρο, στα νησιά, η πείρα όλων αυτών των κατοίκων και των επιτροπών τους άλλων φορέων. Αυτοί θα αποκάλυπταν ποιος είναι ο πραγματικός χαρακτήρας των νέων υπερδομών φυλακών, τα νέα σύγχρονα στρατόπεδα συγκέντρωσης τύπου ΝΑΤΟ, όπως η κυβέρνησή σας διαφημίζει, τα οποία βέβαια παρά τα παχυλά κονδύλια δεν μπορούν ούτε να υδροδοτηθούν ικανώς. Να σας θυμίσουμε τι έγινε στην πολυδιαφημισμένη δομή της ΣΑΜΟ τις προηγούμενες μέρες. Βέβαια, για να γίνουν αυτά αποδεκτά, ξεχυλίζει η τρομοκρατία από τη μεριά της κυβέρνησης ενάντια στους ίδιους τους πρόσφυγες, όσο όμως και στους εργαζόμενους και το λαό. Θα μιλούσαν λοιπόν οι κάτοικοι αυτών των περιοχών για την καταστολή, όπως και οι ίδιοι την έχουν γνωρίσει, μέσα από τις ιστορίες των ξεριζωμένων για τις βάρκες και τις ταρίφες των διακινητών, τις επαναπροωθήσεις και την κακομεταχείριση από τις δυνάμεις καταστολής, αλλά και μέσα από τις δικές τους ιστορίες για τα ΜΑΤ, τις ποινικές διώξεις, την καταστολή του δίκαιου αγώνα τους, που για άλλη μια φορά επιστρατεύεται για να τρομοκρατήσετε και να κάμψετε τις αντιστάσεις, γιατί δεν μπορείτε να χωνέψετε ότι παρά τα τόσα παχυλά κονδύλια που υπόσχεστε αριστερά και δεξιά, τα οποία βέβαια δεν βρίσκει ποτέ η κυβέρνηση όταν διεκδικούν δίκαια οι εργαζόμενοι, ο λαός, να καλυφθούν οι ανάγκες τους και έχουν αφαιθεί όλα αυτά τα χρόνια στο έλαιό τους. Ούτε βέβαια τσίμπησαν στον εμπεγμό που τόλμησε να ξεστομίσει ο Πρωθυπουργός ότι οι συνέπειες του προσφυγικού σε αυτές τις περιοχές αμβλύνθηκαν με τη διατήρηση των μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ, λες και τους κάνετε και χάρη. Γιατί αυτοί οι άνθρωποι δεν έβαλαν ποτέ, ούτε πρόκειται να βάλουν σε ζυγαριά αυτή την απανθρωπιά που είδαν, που βίωσαν των κέντρων φυλακών, αρνούνται να συνηθίσουν να μετατρέπονται τα νησιά τους σε τόπο εγκλωβισμού και μαρτυρίων χιλιάδων κατατρεγμένων. Αυτή λοιπόν η πείρα δεν θέλετε να ακουστεί, να γίνει κτήμα όλων των εργαζομένων και του λαού. Όμως όση προσπάθεια αποσιώπησης και αν καταβάλλετε, αυτή η πείρα δεν μπορεί ούτε να συσκοτιστεί ούτε να διαστρεβλωθεί. Σε ποιο χρόνο λοιπόν επιλέγετε να κωδικοποιήσετε το σύνολο αυτών των αντιδραστικών σκόρπιων διατάξεων για το προσφυγικό? Είναι τυχαία η χρονική συγκυρία ή μήπως η κωδικοποίηση είναι ένα μόνο τεχνικό ζήτημα που σκόπιμα επιχειρείτε να υποβαθμίσετε? Το έκανε εξάλλου και ο εισηγητής της πλειοψηφίας. Εμείς λέμε όχι. Πρώτον, διότι η διαμόρφωση του κώδικα προς το σκοπό της ενιαίας εφαρμογής του νόμου αφορά στη συστηματοποίηση μιας απάνθρωπης πολιτικής και την ευχερέστερη, αν θέλετε, υλοποίησή της. Δεύτερον, γιατί οι συνθήκες που διανύουμε είναι εξαιρετικά σύνθετες και προκαλούν την προσφυγιά και τον ξεριζωμό, για την οποία βέβαια προετοιμάζεστε να την αντιμετωπίσετε με τον γνωστό τρόπο. Δηλαδή, οι συνθήκες ενός νέου υπεραλιστικού πολέμου στην Ουκρανία, στον οποίο και ενεργά εμπλέκεται η χώρα μας με την αποστολή στρατιωτικού υλικού, χωρίς ακόμα να έχει αποκλειστεί και η αποστολή στρατιωτικών δυνάμεων, συνθήκες δηλαδή συνολικής όξυνσης των υπεραλιστικών ανταγωνισμών, τμήμα των οποίων είναι και οι ελληνοτουρκικές σχέσεις, που βρίσκονται αυτό το διάστημα σε μεγαλύτερη ένταση. Όλα τα επιτελεία μιλούν λοιπόν για την αύξηση των προσφυγικών και μεταναστευτικών κυμάτων λόγω του πολέμου και της επισιτιστικής κρίσης, ως αποτέλεσμα των κυρώσεων ενάντια στη Ρωσία, που βέβαια και η δική μας κυβέρνηση έχει επιβάλει, και τελικά τις πληρώνουν οι λαοί και όχι οι κυβερνήσεις και οι αστικές τάξεις. Φυσικά,
με τα γνωστά τερτύπια μιλάτε για μεταναστευτικό και όχι προσφυγικό πρόβλημα, για να αποστερήσετε από τους ανθρώπους αυτούς την όποια προστασία έχει απομείνει με τη συνθήκη της Γενέβης και του Διεθνές Δίκαιο που συστηματικά το ξυλώνετε, το μετατρέπετε σε ένα κενό πουκάμισο. Η πρόσφατη ανακοίνωση της ΗΠΑ της αρμοστίας του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες, για το μεγαλύτερο αριθμό των ξεριζωμένων που έχει καταγραφεί ποτέ στην ανθρώπινη ιστορία, πάνω από 100 εκατομμύρια, θρηματίζει με τον πιο ακοφαντικό τρόπο την προπαγάνδα σας, την προπαγάνδα όλων των ιμπεριαλιστών για τον κόσμο της ειρήνης και της σταθερότητας που τάχα θα επικρατούσε μετά την ανατροπή του σοσιαλισμού του 1991. Το προσφυγικό για άλλη μια φορά εργαλειοποιείται στα γεωπολιτικά παζάρια, όπως χαρακτηριστικά αποτυπώνεται αυτό και στις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Η κυβέρνησή σας μιλά προκλητικά για την προστασία των συνόρων, προκαλώντας σκόπιμες συγχύσεις και ενισχύοντας αντιδραστικά, ρατσιστικά και εθνικιστικά αντανακλαστικά. Αναμοχλεύεται το γνωστό δίλημα ανοιχτά ή κλειστά σύνορα για τους πρόσφυγες, που τάχα αποτελεί τη διαχωριστική γραμμή ανάμεσα στις προοδευτικές, αριστερές και τις συντηρητικές δεξιές δυνάμεις στην Ευρώπη. Όμως το δίλημα αυτό είναι και πλαστό και επικίνδυνο. Γιατί σκόπιμα συγχέονται δύο εντελώς διαφορετικά πράγματα. Δηλαδή, η ανάγκη υπεράσπισης της εδαφικής ακεραιότητας και των κυριαρχικών δικαιωμάτων από τη μια πλευρά, με την οποία προφανώς κανένας δεν διαφωνεί, με την προστασία των μεταναστών και προσφύγων που αναγκάζονται να εγκαταλείψουν την πατρίδα τους λόγω της εξαθλίωσης και του υπεραλιστικού πολέμου από την άλλη πλευρά. Αντικειμενικά συνηγορείται στα περί παραβίας της εθνικής κυριαρχίας από τους μετανάστες και πρόσφυγες, προσδίδοντάς τους λίγο ως πολύ την ιδιότητα του στρατού εισβολέων. Αλήθεια, τη δυνατότητα στην Τουρκία να αξιοποιεί τους κατατρεγμένους και ξεριζωμένους στα γεωπολιτικά τους παιχνίδια, να τους χρησιμοποιεί ως μοχλό πίεσης στην αμφισβήτηση των ελληνικών συνόρων, όπως έγινε και στις αρχές του 2020. Ποιος την έχει δώσει? Δεν είστε εσείς οι ίδιοι που τη δώσατε με την κατάπτυση της Συμφωνίας Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας, που την ψήφισε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και την υλοποιείτε κι εσείς σήμερα? Τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας, κύριε Υπουργέ, υπονομεύονται με την εμπλοκή της στους υπεραλιστικούς σχεδιασμούς, τη συμμετοχή στους οργανισμούς ΝΑΤΟ και Ευρωπαϊκή Ένωση, την ανάθεση φύλαξης των ελληνικών συνόρων σε έναν κατασταλτικό διακρατικό μηχανισμό όπως είναι η Frontex, με πολύ ύποπτο ρόλο. Αυτή είναι η κίνδυνη για τον ελληνικό λαό και για τα κυριαρχικά δικαιώματα. Οι περιβόητοι σύμμαχοί σας είναι που δίνουν και αέρα στα πανιά της τουρκικής επιθετικότητας, υπηρετώντας τα δικά τους συμφέροντα. Έρχεται λοιπόν η κωδικοποίηση σε μια περίοδο που, αξιοποιώντας και το προσφυγικό από τον υπεραλιστικό πόλεμο στην Ουκρανία, αναζωπυρώνεται η συζήτηση για το νέο σύμφωνο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη μετανάστευση και το άσυλο. Τα ακούσαμε και χθες στη συζήτηση στην Επιτροπή. Όλοι σας, ανεξάρτητα από αποχρώσεις και τις διαφορετικές οπτικές γωνίες, πάντως όλοι μιλάτε για την ευρωπαϊκή διάσταση του θέματος, την ευρωπαϊκή αλληλεγγύη και το δίκαιο που έπρεπε να εφαρμοστούν. Ο ΣΥΡΙΖΑ σας κατηγορεί ότι δεν έχετε δυναμική διεκδίκηση αυτής της αλληλεγγύης. Εσείς, απ' την άλλη, λέτε ότι κάνετε το καλύτερο δυνατό και έχετε μάλιστα μεγάλη επιτυχία στο προσφυγικό μεταναστευτικό, έχοντας πετύχει την αποσυμφόρηση, παρόλο βέβαια που τα νούμερα δεν βγαίνουν. Μπορεί οι λίστες των εκκρεμωτήτων να μειώνονται, μειώνονται όμως και όσοι έχουν τη στοιχειώδη προστασία. Τελικά αυξάνονται οι λίστες των αριθμών, των αόρατων συσσαγωγικά ανθρώπων που βρίσκονται και κινούνται σε καθεστώς παρανομίας χωρίς καμιά προστασία. Δεν είναι όμως απλά η διάκριση ανάμεσα στους Med5, όπως είπε ο ειδικός αγορητής του ΣΥΡΙΖΑ και των χωρών του Βίζεγκραντ, με τις οποίες συντάσσεται πολλές φορές η Νέα Δημοκρατία. Η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο προσφυγικό είναι ενιαία σε βάρος των προσφύγων. Η διαπάλη ανάμεσα στα κράτη αφορά μόνο στο διαμοιρασμό της καταστολής, στο μέγεθος, στο ρυθμό που θα ανοίξει ή θα κλείσει η κάνουλα ανάλογα με τα συμφέροντα των μονοπωλίων σε κάθε χώρα για τα κατάλληλα εργατικά χέρια.
Είναι η πολιτική της Frontex και των επαναπροωθήσεων στα σύνορα που διαχρονικά συμβαίνουν τα τελευταία χρόνια, η πολιτική που θέλει την Ελλάδα χωροφύλακα των ευρωπαϊκών, όπως λένε, συνόρων, με αποτέλεσμα τον διπλό εγκλωβισμό των ξεριζωμένων. Είναι η πολιτική του κανονισμού του Δουβλίνου, του αντιδραστικού κατασκευάσματος της έννοιας της ασφαλούς χώρας καταγωγής ή και της ασφαλούς τρίτης χώρας, των ευρωπαϊκών οδηγιών ενάντια στους πρόσφυγες και μετανάστες. Άλλωστε, η σημερινή κωδικοποίηση αφορά κυρίως τέτοιες ευρωπαϊκές οδηγίες που ενσωματώθηκαν στο ελληνικό δίκαιο, με έναν βασικό κορμό τους να έχει ήδη ενσωματωθεί από την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, όπως η Οδηγία 33 του 2013 σχετικά με τις απαιτήσεις για την υποδοχή των αιτούντων διεθνή προστασία στο νόμο του 18 ή η Οδηγία 32 του 2013 προηγούμενα σχετικά με τις κοινές διαδικασίες για τη χορήγηση και ανάκληση του καθεστώτος διεθνώς προστασίας, οι οποίες ενσωματώνονται και αυτές στην παρούσα κωδικοποίηση. Ως ΚΚΕ, λοιπόν, δεν βάζουμε το δίλημα στην εφαρμογή ή όχι αυτής της αντιδραστικής ευρωπαϊκής νομοθεσίας, αντιμεταναστευτικής νομοθεσίας. Ως ΚΚΕ, καλούμε όλη την εργατική τάξη να οργανωθεί και να παλέψει για ζωή και δουλειά με δικαιώματα. Να παλέψει ενάντια στον υπεριαλιστικό πόλεμο που είναι γέννημα της καπιταλιστικής βαρβαρότητας, από τον οποίο κανένας λαός δεν μπορεί να νιώθει ασφαλής. Να δυναμώσει την αλληλεγγύη τους στους ξεριζωμένους. Γιατί ξέρουμε ότι οι πρόσφυγες και μετανάστες είναι το πιο ευάλωτο τμήμα της, ένας μόνιμος εφεδρικός στρατός, πότε εγκλωβισμένος στα σύνορα και πότε στην αομοιρία της παρατυπίας, που ξεδιαλέγει και αξιοποιεί το κεφάλαιο για να ανοιγοκλίνει την κάνουλα ανάλογα με τα συμφέροντά του. Γι' αυτό και η αλληλεγγύη και η πάλη για τα δικαιώματά τους έχει σήμερα τη δική της αυτοτελή σημασία. Διεκδικούμε λοιπόν καμιά εμπλοκή της χώρας μας στους υπεριαλιστικούς σχεδιασμούς και επεμβάσεις, καμιά εμπλοκή στον υπεριαλιστικό πόλεμο, να σταματήσει η αποστολή στρατιωτικού υλικού στην Ουκρανία, να κλείσουν τώρα όλες οι νατοϊκές βάσεις, να σταματήσει το συστηματικό ξύλωμα της συνθήκης της Γενέβης για τους πρόσφυγες, να υπάρξει πραγματική προστασία των δικαιωμάτων τους στο άσυλο και στις χώρες του πραγματικού προορισμού τους. Λέμε όχι στις επαναπροωθήσεις, στις απελάσεις και τις υπερδομές φυλακές. Να κλείσουν όλα τα hot spot και οι κλειστές ελεγχόμενες δομές, να καταργηθούν ο κανονισμός του Δουβλίνου, η κοινή δήλωση Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας και το κατασκεύασμα, το αντιδραστικό κατασκεύασμα της ασφαλούς τρίτης χώρας. Ζητάμε κυρίως να πάρθουν άμεσα μέτρα για την ένταξη των προσφύγων σε ζωή και δουλειά με δικαιώματα, με πρόσβαση αξιοπρεπή στέγαση και εργασία, παιδεία, κοινωνική πρόνοια, χωρίς την εμπλοκή των ΜΚΟ, με ιδιαίτερη φροντίδα για τους ασυνόδευτους ανηλίκους και τις γυναίκες που έχουν υποστεί βία και διωγμούς. Να νομοποιηθούν οι μετανάστες που ζουν και εργάζονται, και ολοκληρώνουμε αυτό, υπό το καθεστώς παρατυπίας, με άδειες διαμονής αόριστης διάρκειας. Όλα αυτά δηλαδή που λείπουν από την πολιτική σας, που λείπουν από τη διαχρονική πολιτική των κυβερνήσεων και την μεταναστευτική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην οποία είστε όλοι σας προσιλωμένοι. Ευχαριστώ πολύ.